Η σύσταση του νέου Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών που προβλέπεται στο νομοσχέδιο έρχεται να αντικαταστήσει τους μέχρι σήμερα υπάρχοντες φορείς, όπως την Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων και την Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων, η οποία, όπως αναφέρθηκε από τον Υπουργό, δεν έχει λειτουργήσει. Στη χώρα μας, η Επιτροπή Διερεύνησης και Ασφάλειας Πτήσεων λειτουργεί ουσιαστικά μετά το δυστύχημα του Φάλκον του κυβερνητικού αεροσκάφους. Η στελέχωσή της ήταν πάντα προβληματική, με ελλείψεις σε έμπειρο προσωπικό και η διοίκηση, ο πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο, από άτομα βέβαια με κομματικές νοημίες. Στη χώρα μας είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα αεροσκαφών περίπου 400 αεροσκάφη και αρκετές αθλητικές, πτυτικές κατασκευές, αλεξίπτωτα, πλάγια, παραπέντε, αερόστατα και άλλα. Οι διερευνητές σήμερα είναι μόνο 5. Ο Υπουργός είπε 6, ας συμφωνήσουμε σε αυτό το νούμερο. Για αυτόν τον όγκο των ποιητικών μέσων χρειάζονται, όπως λένε και οι ειδικοί, 25 διερευνητές. Βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλεψη για 20 στο άρθρο 10. Στο άρθρο 11 βέβαια λέει ότι θα προσαρμόζεται συνολικά στις δημοσιονομικές πολιτικές και στο άρθρο 12 ότι ο μισθός θα είναι ίδιος με τους επιθεωρητές της αρχής πολιτικής αεροπορίας. Που αυτοί οι επιθεωρητές, κύριε Υπουργέ, όπως είναι γνωστό, δεν έχουν προσδιορισμένο μισθό και είναι στα δικαστήρια. Είναι γνωστό αυτό. Σήμερα οι διερευνητές για τις μετακινήσεις τους στις περιοχές που έχει γίνει το ατύχημα βάζουν χρήματα από την τσέπη τους. Ο μισθός τους είναι χαμηλός και ο όγκος εργασίας είναι τέτοιος που εκκρεμούν πάνω από 100 περιστατικά συμβάντα, δυστυχήματα, ατυχήματα και από τα άρθρα του νομοσχεδίου φαίνεται ότι μια από τα ίδια θα είναι και το αποτέλεσμα του νέου φορέα που δημιουργείται. Η πρόθεση, όπως φαίνεται, δεν είναι η ασφάλεια των πτήσεων. Με το νομοσχέδιο δημιουργείται μια αντίστοιχη επιτροπή για τα τρένα που θα είναι με εξωτερικούς συνεργάτες και θα καλύψει και τις απαιτήσεις των ασφαλιστικών εταιριών που απαιτούν πορίσματα για τα στατιστικά τους ρίσκα. Με το νομοσχέδιο προσαρμόζεται πλήρως την ελληνική νομοθεσία στην οδηγία 2016/798 για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Ως ΚΚΕ την είχαμε καταψηφίσει γιατί καθιέρουν το ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξυπηρετούσε τον ενιαίο σιδηροδρομικό χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οδηγία αυτή μαζί με άλλες αποτελούσαν το 4ο πακέτο για τους σιδηροδρόμους και αποτελούσε μαζί με αυτές το σύνολο. Με αυτό το 4ο πακέτο για τους σιδηροδρόμους η Ευρωπαϊκή Ένωση ολοκλήρωνε την απελευθέρωση των σιδηροδρομικών μεταφορών και την παράδοση τους στους επιχειρηματικούς ομίλους. Αφαίρεσε τα τελευταία εμπόδια για τη διασύνδεση του σιδηροδρομικού μεταφορικού έργου στα κράτη-μέλη. Εναρμονίζει τα πλαίσια κάθε χώρας υπό τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα εκδίδει και ευρωενωσιακά πιστοποιητικά ασφαλείας παραμερίζοντας αυτά των κρατών μελών. Οι κανονισμοί υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων και επιβατών θα χειροτερεύουν όπως αποδεικνύεται, όπως και οι όροι εντατικοποίησης της δουλειάς και την κερδοφορία των επιχειρήσεων, με την επίκληση της μείωσης του διοικητικού κόστους, ενώ οι τιμές των εισιτηρίων για το λαό θα γίνονται και πιο τσουχτερές. Αυτά επιταχύνουν όσα δρομολογήθηκαν και με το 3ο πακέτο που ολοκλήρωσε τον τεμαχισμό του σιδηροδρομικού μεταφορικού έργου, διαχωρίζοντας το δίκτυο των υποδομών που παρέμεινε στο κράτος από το κερδοφόρο μεταφορικό έργο που παραδόθηκε στους επιχειρηματικούς ομίλους. Συνολικά, οι εργαζόμενοι όπως και οι επιβάτες ζουν τα καλά της απελευθέρωσης και της ιδιωτικοποίησης των σιδηροδρόμων. Οι εργαζόμενοι είναι αντιμέτωποι με την εντατικοποίηση που μεταφράζεται σε 28 με 29 μέρες δουλειά το μήνα, με ελάχιστα ρεπό και με τις καθημερινές ώρες δουλειάς να φτάνουν τις 11. Θυμίζουμε ότι το 2019 επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θεσμοθετήθηκε η διευθέτηση με συνεχόμενη εργασία 9 ημερών. Κάτι που δεν καταργήσετε κι εσείς, γιατί βολεύει τους νέους επιχειρηματικούς ομίλους. Η συσσωρευμένη κόπος των εργαζομένων στρώνει το έδαφος για ατυχήματα. Επιπρόσθετα, πολλές φορές οι εργαζόμενοι καλούνται να κάνουν εργασίες που δεν αφορούν το αντικείμενό τους. και χωρίς να έχουν την απαραίτητη εξειδίκευση και εκπαίδευση με ό,τι σημαίνει συνολικότερα αυτό για το ζήτημα της ασφάλειας. Αλλά και ο μηχανολογικός εξοπλισμός δεν συντηρείται και δεν ελέγχεται σωστά. Σοβαρή είναι η κατάσταση στο... Παρακαλώ. Μπορείτε να μιλήσετε μετά. Ναι, παρακαλώ. Συγχωρείτε κύριε Κατσώτη. Σοβαρή είναι η κατάσταση στο δίκτυο και τη συνολική γραμμή βέβαια του ΟΣΕ. Τεράστιους κινδύνους εγκυμονεί η μη τήρηση κανονισμών ασφαλείας, λειτουργίας και κυκλοφορίας των αμαξοστοιχείων. Ενδεικτικά, η ομάδα επισεβής γραμμής που είναι στη λειτουργία και πρέπει να αποτελείται από 5 άτομα, πολλές φορές είναι με μόνο 2 ή ακόμα και 1. Ακόμα δεν τηρούνται οι απαραίτητοι χρόνοι ή μπορεί να γίνονται εργασίες σε ηλεκτροδοτούμενο δίκτυο χωρίς διακοπή ρεύματος. Χαρακτηριστική είναι επίσης η έλλειψη σηματοδότησης, όπως για παράδειγμα στο κομμάτι της γραμμής Σινόη Τυθωρέας, που έγινε και το ατύχημα γνωστό είναι με τους 20 ανθρώπους που τραυματίστηκαν την περίοδο των χιονοπτώσεων. Εκκρεμεί επίσης εδώ και πολλά χρόνια η συνολική εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας. Όλα αυτά είναι σοβαρά ζητήματα που δεν μπορούν να αγνοηθούν για το θέμα της ασφάλειας, της πρόληψης που λέμε συνολικά. Σε παγκόσμιο επίπεδο στις αερομεταφορές υπάρχουν 65.000 αεροσκάφη και μέχρι το 2047 πάνω από 40.000 από αυτά θα αντικατασταθούν από καινούργια με κόστος περισσότερο από $3 και μεταφέρονται περισσότερα από 2,5 δισεκατομμύρια επιβάτες. Για εμάς η ασφάλεια των επιβατών και εργαζομένων είναι ζήτημα αρχής. Πρέπει να στελεχωθεί η Επιτροπή με μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό, να τους παρέχεται τα μέσα και η οικονομική αποζημίωση με αξιοπρεπή μισθό και περιβάλλον εργασίας. Αυτό που θέλουμε να επισημάνουμε είναι ότι προέχουν όλα εκείνα τα μέτρα, ώστε να μην γίνεται το ατύχημα ή το δυστύχημα. Θα ρωτήσει κάποιος, μα δεν πρέπει να διερευνούνται τα ατυχήματα? Βεβαίως και πρέπει να διερευνούνται. Το ερώτημα όμως είναι, ευθύνες θα αποδίδονται και σε ποιον? Ποια είναι η συνήθις κατάληξη των πορισμάτων? Ανθρώπινο λάθος. Όπως αναφέρεται και στο άρθρο 32, οι συστάσεις ασφάλειας δεν συνιστούν τεκμήριο υπαιτιότητας ή ευθύνης σε περίπτωση ατυχήματος ή σοβαρού συμβάντος. Αυτό ακριβώς αναφέρεται στο άρθρο 32. Πόσες διερευνήσεις αλήθεια κατέληξαν σε συμπέρασμα για ευθύνες των εταιριών, είτε κατασκευής είτε διαχείρισης? Τι σημαίνει αλήθεια η χημήθεια για θέματα που χαρακτηρίζονται ως απόρριτα? Τι σημαίνει αυτό? Αποσιώπηση. Στα πλαίσια λοιπόν της κυριαρχίας των μονοπωλιακών ομίλων αποκρύπτεται ή μειώνεται η ευθύνη τους, μεταφέροντας τα ατυχήματα ή τα δυστυχήματα σε ανθρώπινο λάθος, δηλαδή στους εργαζόμενους. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οδηγία της οποίας ενσωματώνεται, αντιμετωπίζει την υγεία και ασφάλεια υπό το πρίσμα της διασφάλισης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, της αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και όλα αυτά τα μέτρα που έχουν αποφασιστεί για να ενισχυθεί η κερδοφορία των ομίλων. Αυτό είναι το κίνητρο της παραγωγής στον καπιταλισμό και επιτυχάνεται με την αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης των εργαζομένων, τη μείωση των δαπανών των καπιταλιστών και του κράτους τους. Η προστασία και η πρόληψη υποτάσσεται στους νόμους για τη διασφάλιση του μέγιστου ποσοστού κέρδους, του ανταγωνισμού του μονοπωλίων και της ζούγκλας της αγοράς, αφήνοντας αναξιοποιητές δυνατότητες προστασίας της υγείας και της ζωής των εργαζομένων, δυνατότητες πρόληψης ατυχημάτων. Τα μέτρα, στην καλύτερη περίπτωση, ο κεφαλαιοκράτης τα λαμβάνει μέχρι το σημείο που το κόστος πρόληψης είναι μικρότερο του κόστους του ατυχήματος. Αυτή είναι η κατεύθυνση και στην Εθνική Στρατηγική που ψηφίστηκε με ευθύνη εδώ όλων σας στη χώρα μας. Περιλαμβάνει ευχολόγια για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και στην πράξη προωθεί τους στόχους του κεφαλαίου χωρίς να προβλέπει κανένα μέτρο επί της ουσίας για την ουσιαστική πρόληψη και τον έλεγχο της εγωδικής ευθύνης για την εφαρμογή των κανονισμών προστασίας. Είναι πολλά τα παραδείγματα των εργοδοτικών εγκλημάτων που μένουν ατιμόρυτα. Η πρόληψη στον καπιταλισμό είναι σε αντίθεση με το σιδερένιο νόμο του κέρδους. Όσο βαθαίνει η εκμετάλλευση των εργαζομένων, όσο οξύνονται οι ανταγωνισμοί και αντιθέσεις, τόσο η πρόληψη θα μειώνεται και τα ατυχήματα θα περισσεύουν με θύματα εργαζόμενους συνολικά. Αυτές οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προσαρμόζεται η ελληνική νομοθεσία στις οδηγίες, στους κανονισμούς, δεν υπηρετούν την ασφάλεια, υπηρετούν τους μονοπωλικούς ομίλους. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που ψηφίσατε όλοι σας για τα λόμπι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι ψηφίσατε? Ότι η ικανότητα να επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων στο Κοινοβούλιο, επιχειρηματολογώντας τα λόμπι, αποτελεί ζωτικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Αυτό ψηφίσατε πρόσφατα. Αυτές οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης οδήγησαν τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα σε επιδείνωση της θέσης τους για να ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία. Η εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα έχουν άμεσο όφελος να αποδυναμώνουν όσους στηρίζουν αυτή τη βαρβαρότητα, να δώσει δύναμη στον αγώνα του για τη ζωή που δικαιούται, ενισχύοντας το ΚΚΕ που αγωνίζεται για να γίνει αυτή η εργατική τάξη, ο λαός, πρωταγωνιστής των εξελίξεων, για να διασφαλίσει τις δικές του ανάγκες, και σε αυτή την κατεύθυνση θα μπορεί να ενισχύεται η πρόληψη καθώς και η ασφάλεια των μεταφορών. Με βάση όλα αυτά, επιφυλασσόμαστε για την Ολομέλεια σε σχέση με την ψήφο μας στο νομοσχέδιο.